Λοιπόν, τους έχω εδώ. Πραγματικά αυτά τα 2 λεπτά ήταν πάρα πολύ ζωηρά. Μέχρι να μπουν, μέχρι να τα πούμε, μέχρι να συνεννοηθούμε. Είναι όμως και 2 εξαιρετικοί. Τους ξέρετε. Θα αγγίξουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ διαφορετικές σκοπιές. Γιώργος Τράπαλης μαζί μας από την Good Affairs, ο ιδρυτής και data analyst, που σε βλέπουμε πάρα πολλές φορές βεβαίως και στη νυχτερινή μας ζώνη, την αγαπημένη, τη βραδινή του One. Και βεβαίως ο αγαπημένος μου ο Βασιλάκος, ο οποίος θέλει να το λέει δημοσιογράφο τεχνολογία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Γεια σας. Για να πω και γεια και στον Γιώργο. Καλημέρα που είναι μαζί μας σήμερα και θα πούμε τόσο ωραία πράγματα χάρη σε σένα, Μάιρα Μπάρμπα, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόμου. Λοιπόν, έχω πει αυτά, βεβαίως, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, που παλιά ήταν για θέμα για έκθεση ιδεών κτλ., πλέον είναι εδώ, είναι η ζωή μας και έρχονται και πάρα πολλές αλλαγές. Ο Γιώργος και η Good Affairs έχουν εκπονήσει μια έρευνα, θα δούμε τα πιο βασικά στοιχεία αυτή σε λίγο. Τι πιστεύουμε οι Έλληνες για τεχνητή νοημοσύνη, για την εργασία μας, για την καθημερινότητα, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, θα τα δούμε αναλυτικά και χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με σένα, Νίκο μου, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Την επανάσταση που ήρθε. Βεβαίως, παρακαλώ. Λοιπόν, και έχουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Google τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Bard. Θα τον δεις τώρα. Ο οποίος τι κάνει ο Bard, σου λέει βάλε το μυθιστόρημα, γράψε το δικό σου μυθιστόρημα ή πες μου τι μυθιστόρημα θες να γράψω για σένα. Δηλαδή έρχεται, είναι βοηθός, σου κάνει τη δουλειά ώστε να μην ζορίζεις εσύ και αφού κάνει αυτό, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Λες, θέλω να πάω διακοπές σε ένα ήσυχο μέρος στην Ελλάδα που να έχει απόσταση 2 ώρες από την Αθήνα. Τακ, ο Bard σου βγάζει λίστα. Έχεις να κάνεις ένα άρθρο και λες, θέλω να μου κάνεις ρεπορτάζ και να μου βγεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα. Πραπ, σου δίνει λίστα. Στα κάνει όλα αυτά. Και εκτός του ότι έχει τον Bard η Google. Το οποίο δεν θα το δούμε από ό,τι μου φαίνεται. Όχι, θα το βρούνε τα παιδιά. Έχω στείλει 2 link. Όχι. Αυτό είναι. Εσύ είναι στα 2 επιτυχία. 50% success. Θα το βρει. Να σου πω, περίμενε. 1-0. Θα τα βρούμε όλα. Θα το βρούνε, είναι το επόμενο link. Το έχω στείλει. Ωραία, που το δείχνει. Που μιλάει ο Bard και σου λέει τι να κάνει και στα ελληνικά. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Και το δεύτερο είναι ότι έχει κάνει ένα hub, ένα κέντρο. Ο Γιώργος το ξέρει καλά. Τη Google, το οποίο λέγεται AI.google. Τι κάνει το AI.google τώρα θα σας πω. Το AI.google είναι όλα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορείς να τα εντάξεις στο καθημερινό σου πρόγραμμα, δηλαδή στο Gmail, στις αναφορές που κάνεις, στα εξελόφυλά σου που δεν είναι πια εξελόφυλλα αλλά είναι Google Spreadsheets και βάζεις εκεί όλα, είναι δωρεάν το γραφείο της Google και γενικά σου φτιάχνει έναν ολόκληρο χώρο πλαισιωμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί το κάνει αυτό όμως, Μάιρα? Γιατί έχουν αυξηθεί οι δουλειές, είμαστε λίγοι άνθρωποι για πολλές δουλειές. Για να βγουν οι πολλές δουλειές, θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε λίγο καλύψει και τα άλλα θα σου πει. Γιατί αυτό τώρα ξέρεις. Δεν είναι τα μάμα και με τις ερωτήσεις που έκανε ο Γιώργος Τράπαλης στον κόσμο. Και ξέρεις τώρα ότι η βοήθεια η μεγάλη είναι ότι η Google μιλάει ελληνικά. Ενώ το ChatGPT δεν μιλάει ελληνικά. Μιλάει σπαστά ελληνικά. Αυτό έχει μείνει λίγο κακά πίσω ελληνικά, το θέμα του ChatGPT. Κακά, ούτε καν σπαστά. Ναι. Έγινε ένα τρελό μπραφ, να το πούμε έτσι, και τώρα αρχίζει και φεύγει λίγο κατά κάθε. Δεν φεύγει. Τώρα ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Θα δεις και τα πορίσματα της έρευνας που έχει κάνει ο Γιώργος, που φαίνεται ότι όλος ο κόσμος στέκεται με αμύωτο ενδιαφέρον να δει πού πηγαίνει όλο αυτό που ονομάζεται το νέο trend τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί θα είναι καθημερινότητα, γιατί θα δίνεις μια εντολή και θα σου κάνει τη δουλειά που θες να κάνεις. Και εμείς πάμε να δούμε την έρευνα, γιατί έχει βγάλει τα πορίσματα και του τι πιστεύει ο κόσμος. Ορίστε, άκου, τι πρόμα σου κάνει, ναι. Ναι. Και όσο πες, βλέπουμε την έρευνα, θα βρούνε τα παιδιά το βιντεάκι του Bard. Θα το βρουν νομίζω. Γιατί δεν όντως είναι, γιατί έχει νόημα να το δούμε. Έλα, ναι. Εντάξει, εμείς θα βλέπουμε τις κάρτες. Μπράβο, εδώ. Το ψάχνουν, με ενημερώνουν. Μην άντε, είναι στο τελευταίο SMS που στείλα, πες. Ορίστε, το τελευταίο ορίζονται. SMS τα λέμε όλα. Τι άλλο πια. Δίνω εγώ την πάσα, άρα έχουμε και χρόνο γι' αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κάρτα από αυτές που έχουμε επιλέξει, ότι πιστεύετε ότι τα κόμματα οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις για τις ενδεχόμενες προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι περίπου 8 στους 10 πολίτες, πρακτικά γιατί είναι 72% με ένα αντίστοιχο ποσοστό, δεν ξέρω, δεν απαντώ, αρκετά ψηλό, ουσιαστικά θέλουν τα κόμματα να προτείνουν κάτι. Καλώς κακώς κάναμε μια προεκλογική περίοδο που ουδής ασχολήθηκε με ένα θέμα το οποίο ήταν κυρίαρχο. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με την οικονομία μαζί, τα είδαμε. Πέρασαμε και μαζί τις διακοπές, τις εκλογές που και διακοπές. Διακοπές έρχονται και αυτές σιγά-σιγά. Έρχονται και αυτές
και δεν είχαν συζητηθεί βασικά θέματα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, εδώ πέρα ούτε η ακρίβεια ούτε τίποτα. Είναι μια αλήθεια ότι όλη η ατζέντα ήταν η καθημερινότητα στις εκλογές. Το οποίο ισχύει πάντα. Το θέμα είναι όταν κάνουμε όμως συζητήσεις για το παρελθόν και όχι για το μέλλον, τελικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και βλέπουμε συνεχώς να έρχονται τα πράγματα και τα προβλήματα κάθε μέρα και να μην έχουμε έτοιμες απαντήσεις. Εδώ πέρα το βλέπουμε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται. Δηλαδή 8 στους 10 θέλουν προτάσεις, θέλουν απαντήσεις και κανένα από τα κόμματα στην ατζέντα του μέχρι στιγμής δεν είχε κάτι. Βέβαια, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να το θεωρεί ένα κομμάτι προτεραιότητας. Να δούμε τελικά θα γίνει στην πράξη. Λοιπόν, για να δούμε και το επόμενο για τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λέγαμε και πριν. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την εργασία? Εδώ έχει ένα θέμα, μπορούμε να το συνδυάσουμε και με την επόμενη κάρτα. Ας πούμε πρώτα αυτή. Είναι πώς πιστεύω ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει την εργασία σας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ένα συνολικό ποσοστό που αγγίζει το 50-49% το βλέπει μάλλον θετικά και θετικά σε σχέση με ένα περίπου το μισό που είναι λίγο λιγότερο από 25%. Τι βλέπουμε από εδώ? Καλό να δούμε και την επόμενη κάρτα για να κάνουμε ένα συνδυασμό των δύο απαντήσεων. Μου λέει πώς πιστεύετε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει την καθημερινότητά σας. Εδώ βλέπουμε παρόμοια αποτελέσματα. Είναι λίγο παραπάνω τα θετικά και τα μάλλον θετικά. Και τα αρνητικά είναι περίπου στα ίδια με την προηγούμενη κατάσταση. Εδώ πέρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι πολίτες βλέπουν πάρα πολύ θετικά το κομμάτι και όσον αφορά την εργασία, δεν τον βλέπουν φοβικά. Όπως επίσης και το κομμάτι θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Ποιες ηλικίες ρώτησες? Γιατί ρε παιδί μου, αυτό το οποίο είναι όλες ηλικίες. Είναι ότι οι μεγαλύτεροι μπορεί να λένε πω φεύγουν παραδοσιακές θέσεις εργασίας, θα αντικαθιστάμεθα από ρομπότ, να το πω απλά. Παρόλο που μπορούμε να πούμε ότι ήταν λίγο πιο φοβικές οι μεγάλες ηλικίες, όμως είναι ξεκάθαρο ότι η θετική στάση στην πλειοψηφία των πολιτών και για την εργασία και την καθημερινότητα είναι αρκετά ενδιαφέρον έβριμα και δείχνει μια προοδευτική αντιμετώπιση στη δυνατότητα των τεχνολογικών καινοτομιών να βελτιώσουν τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε. Και μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα που εδώ όμως μπαίνει και ένα φρένο. Δηλαδή ότι ναι, μεν είμαστε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εργασία. Και δεν υπάρχει φόβος ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να μας κλέψει δουλειές. Σα-ίσα θα βοηθήσει και θα βελτιώσει τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αλλά πάμε εδώ. Πώς πιστεύω ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει την ποιότητα της δημοκρατίας? Εδώ πέρα βλέπουμε εντελώς αντίρροπα αποτελέσματα. Εδώ πέρα βλέπουμε την τάση να είναι ανάποδη, ότι τα θετικά και τα μάλλον θετικά να είναι λιγότερο από 30%, ενώ τα αρνητικά και μάλλον αρνητικά να αγγίζουν το 50%, να είναι κοντά στο 41%. Εδώ πέρα βλέπουμε μια αντιδιαστολή με την στάση των πολιτών σε σχέση με τις προηγούμενες κάρτες. Ουσιαστικά βλέπουμε μια πιο αμυντική και επιφυλακτική στάση. Οι πολίτες θεωρώ ότι κατανοούν ότι η ευθύνη των κομμάτων, οι οποίοι δεν έχουν κάνει προτάσεις, όπως επίσης και δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει συζητηθεί ακόμα στα μίντια, στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά δίνουν μια πάσα για αρχή δημοσίου διαλόγου. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβικό ότι έρχεται αυτό να καταστρέψει τη δημοκρατία, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Για να προλάβουμε λοιπόν να δούμε και την τελευταία κάρτα που έχουμε πάρει από την έρευνά σου. Ότι δηλαδή ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο? Ποιον εμπιστεύονται περισσότερο για το κομμάτι αυτό? Λοιπόν, ποιος φορέας είναι για αυτό το κομμάτι? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το 1/5 δεν θεωρεί κανένας. Αλλά είναι μια καθαρά φοβική αντιμετώπιση, η οποία τη βλέπουμε κυρίως στα άκρα του πολιτικού στήματος, ο οποίος βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη εντελώς αρνητικά. Αντίστοιχα βλέπουμε έναν φόβο απέναντι στο παλαιό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι βουλή, κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Τη στιγμή που εκπαιδευτική κοινότητα. Ωραία, που είναι και το λογικό ίσως. Γιατί σου λέει αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον. Αυτό, είναι κάτι η πρώτη να σκέψη ήταν ότι το βλέπουν ενεργητικά απέναντι στα κόμματα. Τελικά δεν είναι αυτό τόσο. Είναι πιο πολύ ότι τα ίδια τα κόμματα θα δώσουν στην επιστημονική κοινότητα, σε ανεξάρτητες αρχές οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τη Βουλή. Και κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες την δυνατότητα να έρθουν. Να συμβάλλουν σε προτάσεις για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αφού δεν νομίζω ότι βρήκαμε τελικά αυτό το. Δεν φταίνε τα παιδιά, εγώ φταίω σε αυτό. Δεν φταίνε τα παιδιά. Εδώ δημοσία. Εγώ φταίω λοιπόν. Δεν τρεπόμαστε τη συγγνώμη. Και έστειλα το καινούριο βίντεο. Την επόμενη φορά θα το δούμε. Ωραία, οπότε θα το δούμε. Τι να μου πει που αυτό το έχουμε. Α, το έχει στην Ακρόπολη. Immersive Viewer, αυτό είναι super. Αυτό είναι super, κοίτα. Λοιπόν, Google Immersive View, κοίτα τι έκανε. Δηλαδή έχει μνημεία από την Ελλάδα. Ναι. Πλοηγήσε
Το βλέπεις όλο, σαν να είσαι εκεί. Σου δίνει δυνατότητα να δεις κάθε εκατοστό του μνημείου αυτά που δεν θα μπορούσες να δεις αν ήσουν εκεί, γιατί υπάρχουν όρια και όρια και απαγορεύονται όλα τα σημεία στην Ακρόπολη. Και υπάρχει που υπάρχει στο Google Immersive View με το που πατάς Παρθενώνας ή Ακρόπολη ή οτιδήποτε. Ωραία, δηλαδή βλέπεις ότι πια η τεχνητή νοημοσύνη και το θετιδιάστατο modeling έχει δώσει μια νέα εμπειρία για να μπορεί ο άλλος να νιώθει πώς είναι όταν πάει εκεί και να μην το χάσει. Τέλειο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, πρέπει να τα ξαναπούμε. Ναι. Δεν ξέρω πότε πάτε διακοπές, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει Skype. Δεν πάμε διακοπές εμείς. Γιατί? Εγώ δεν πάω. Θέλω να ακούω. Δεν πάω εδώ διακοπές. Θα είμαστε συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Ευαγγελισμό. 7-8-9 θα λείπω. Μόνο Αυγούστου, όλες οι άλλες μέρες δικές. Θα μας δημιουργήσει διακοπές στην κοινωνική νοημοσύνη πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος προχωρά χωρίς να μα ρωτάει. Γιώργος Τράπαλης, Good Affairs. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους δυο σας.